Επέλεξα να στέκομαι δίπλα στον Νίκο, γιατί 2 μήνες ήμασταν πολύ κοντά με τον Νίκο και με τον Στάθη. Επέλεξα με την αποχώρηση του Στάθη να παραμείνω κοντά στον Νίκο, μοιράζοντας τις προμήθειες, ξεχωρίζοντας τις προμήθειες από την υπόλοιπη ομάδα για να μαγειρεύουμε οι δυο μας, να είμαι δίπλα του. Επιμένει να μην με έχει κοντά του και να μην ξεχωρίσω εγώ από την υπόλοιπη ομάδα. Παιδιά, ελάτε να βάλουμε μία κατσαρόλα όλοι μας. Θα κανονίσω με τον Νίκο. Όχι. Θα κανονίσω εγώ με τον Νίκο που είχε ήδη μοιρασμένα με τον Στάθη και θα πάρω εγώ ό,τι αναλογούσε. Σπύρο, κάτσε με τα παιδιά να τους αλύσεις να τρώω συνέχεια, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να τσαγώνομαι. Έχουμε χωρίσει τις προμήθειες. Το ότι έφυγε ο Στάθης δεν σημαίνει ότι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει θα γυρίσω να φάω με τους υπόλοιπους. Το μόνο που έκανα, γιατί θεωρώ δίκαιο, είναι να μοιράσω τις προμήθειες του Στάθη με την υπόλοιπη ομάδα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω και θα μαγειρέψω μόνος μου. Θα φάω όποτε είναι να φάω. Με τα παιδιά που μπορεί να αφήσω μόνο. Θα κάτσω εγώ μαζί. Ρε παιδιά, ελάτε να βάλουμε κατσαρόλα. Δηλαδή, κρίμα το Θεό είναι. Θα κάτσω μαζί. Παιδιά, συγγνώμη, είναι απόφαση. Συγγνώμη, απλά μόνο αυτό ζητάω. Δεν το κάνω για τίποτα. Απλά είπα, το θεωρώ δίκαιο να πάρετε και κάτι τι προμήθειε του Στάθη. Εύχομαι με κάποιε αποχωρήσει να απαλυνθεί λίγο όλο αυτό και να στο τέλο να επιστρέψει πίσω στην ομάδα. Δεν δεχόταν καν ακούσει. Πάντως όλη η ομάδα του το ζήτησε να μην χωριστούμε.